Η συζήτηση μέχρι τώρα, και φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνει όποιος την παρακολουθεί, επιβεβαιώνει αυτό που εμείς σημειώσαμε την πρώτη στιγμή που κατατέθηκε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Επιβεβαιώνει τι? Ότι αυτή η πρόταση θα αξιοποιηθεί και από τους μεν και από τους δε, όχι τους δεν, για υπαρκτά προβλήματα και μόνιμα προβλήματα που υπάρχουν, σταθερά προβλήματα, για έναν δικοματικό καυγά, ο οποίος, ξέρετε, καμιά φορά είναι σαν το, πώς να πω, σαν την κολοκυθιά. Εσείς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δώσατε κονδύλια, χειραγωγείτε την τηλεόραση, τα δώσατε με διαφάνεια κλπ. Κλπ. Σωστά. Όχι, απαντάει η Νέα Δημοκρατία, εσείς τα κάνατε αυτά, εμείς δεν κάναμε τίποτα. Συνεχίζουμε. Μόνιμα αυτό το πινκ-πονγκ. Ποιο προειδεύεται? Νομίζω ότι ο κόσμος είναι χαζός. Δεν καταλαβαίνει ότι τα ίδια κάνετε και οι δύο όταν είστε στις κυβερνήσεις και οι τρεις. Παλιότερα, ότι έχουμε ζήσει μεγαλείο μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ότι ζούμε μεγαλείο χειραγώγησης, απίστευτης χειραγώγησης με όλες τις κυβερνήσεις. Επομένως, προϊονίζεται τι θα γίνει και στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό θα συμβαίνει. Και θα βγαίνει ο ένας να κάνει δηλώσεις, ο άλλος θα λέει να κάνει αντιδηλώσεις και ούτω καθεξής. Εμείς πάντα, ή σχεδόν πάντα, να μην είμαι απόλυτος, συμφωνούμε με σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών. Αλλά ταυτόχρονα δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Δεν περιμένουμε από μεγάλη εμπειρία. Πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα θέματα. Γιατί στο τέλος τι συμβαίνει? Συμβαίνει στο τέλος το κουκούλωμα. Συμβαίνει ο καυγάς και συμβαίνει αυτό που έχω πει επανειλημμένα. Το σύστημα είναι σαν όστρακο. Μόλις κινδυνεύει, κλείνει. Το πολύ πολύ, αυτό δεν ισχύει για τώρα, γενικότερα να θυσιάζει καμιά ηφηγένεια για να συνεχίσει η διαφθορά, η μίζα, η διαπλοκή που είναι συστατικό στοιχείο. Γιατί ένα άδικο σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν χρησιμοποιήσει και όλες αυτές τις μεθόδους οι οποίες διδάσκονται κομψά ακόμα και στα πανεπιστήμια, στους διάφορους μάνατζερ και σε διάφορους άλλους. Δεν θα θέλω να συνεχίσω με αυτό. Το ερώτημα λοιπόν που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι, πώς και σε ποιους και με ποια κριτήρια δόθηκαν 45 εκατομμύρια. Για ποιο πράγμα? Για διαφημιστική, ακούστε, διαφημιστική καμπάνια για την πανδημία. Πώς δόθηκαν και με ποια κριτήρια στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, επαναλαμβάνω, για διαφημιστική καμπάνια, το ξαναυπογραμμίζω, για την πανδημία. Βεβαίως είναι θέμα το πώς δόθηκαν και σε ποιους δόθηκαν. Και τέλος πάντων, αντιλαμβανόμαστε όλοι το τι γίνεται και το τι γινόταν. Προς αυτό, αυτό είναι το κύριο όμως για τον ελληνικό λαό. Ας κάνουμε πίσω και ας σκεφτούμε τις συνθήκες που υπήρχαν και που υπάρχουν και τώρα, ίσως και χειρότερες, σε σχέση με την πανδημία που προκάλεσε φόβο, τρόμο κυριολεκτικά στο λαό, ο οποίος πειθάρχησε υποδειγματικά στο lockdown, που έφερε τεράστια προβλήματα στα λαϊκά στρώματα, οικονομικά και άλλου είδους πρωτοφανή. Δυο παιδιά μέσα στο σπίτι με το κομπιούτερ να κάνουν μάθημα, δύο να δουλεύουν με το κομπιούτερ ή ένας να παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα για να πάει στη δουλειά του, για να σταθεί όρθια η οικονομία. Σε αυτές λοιπόν, όταν κατέρεε το δημόσιο σύστημα υγείας από έλλειψη χρηματοδότησης, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, το θύμισε η Μαρία Οικομινάκα, και προσλήψεις προσωπικού. Όταν οι εργαζόμενοι στηβάζονταν σαν σαρδέλες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν αραιώναν τα δρομολόγια, ούτε επιστρατεύονταν λεωφορεία. Γιατί άραγε, κόστος και αυτά. Όταν λοιπόν δεν υπήρχαν ουσιαστικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς. Αυτά τα δύο ήταν οι βασικές πηγές μετάδοσης του ιού, σύμφωνα με μελέτες επιστημονικές, όχι του ΚΚΕ.
Για εκεί δεν υπήρχαν λεφτά. Και μάλιστα σε αυτά, ξαναλέω, οι εργαζόμενοι παίζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Και δεν ήταν μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα λεωφορεία που μετέφεραν στα εργοστάσια και αλλού. Κάναμε ερώτηση. Ο κύριος Χρυσοχοίδης απάντησε ότι κάναμε, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες ελέγχους. Και όταν τον ρώτησα πόσα πρόστιμα βάλατε, τίποτα. Γιατί πρέπει να προστατευτεί η ιερή Αγιελάδα. Όταν χειροκροτούσατε τότε τους υγειονομικούς, οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους, αλλά όμως δεν έχετε λεφτά για να τους βάλετε σε βαρύ και υγιεινό. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε να δουλέψετε μέσα στις ΜΕΘ, γιατί το ξέρουν. Αλλά κάνουν άλλες επιλογές, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία και αλλού. Όταν λοιπόν ανοίξατε τα σχολεία και δεν είχατε λεφτά να προσλάβετε καθηγητές και δεν είχατε αίθουσες, χιλιάδες υπάρχουν και είναι και το δημοσίου, και καταδικάσατε αυτούς τους νέους ανθρώπους, πέρα από τα υπόλοιπα που φέρατε τα απάνθρωπα κυριολεκτικά, τους καταδικάσατε να είναι σαν σαρδέλες. Και έρχεστε και σήμερα μάλιστα και κάνετε σύντιμηση τιμάτων και πάνω από 25. Ενώ όλοι λέγαν για 15. Τι έδειξε λοιπόν η πανδημία, και απευθύνομαι στο λαό, γιατί εδώ δεν υπάρχουν αυτιά για να ακούνε. Υπάρχουν αυτιά για να εκτελούν. Τι έδειξε? Έδειξε τη βαρβαρότητα, την απίστευτη βαρβαρότητα, που τη γνωρίζει κάθε μέρα ο κόσμος. Από την εκμετάλλευση, από τη δουλειά του κλπ. Κλπ. Αλλά μέσα στην πανδημία αποκαλύφθηκε το μεγαλείο αυτής της βαρβαρότητας. Αποκαλύφθηκε το ποια συμφέροντα κοινικά, δολοφονικά, αντικειμενικά, δεν προσωπικό, εξυπηρετεί η πολιτική, η οποία στηρίζει και εξυπηρετεί πάντα τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων. Αντί να τα ικανοποιήσετε όλα αυτά, χρηματοδοτήσετε με 45 εκατομμύρια από τον ιδρώτα των εργαζομένων, δεν δικά σας, από τη φορολογία είναι. Και το 94% της φορολογίας είναι από τους εργαζόμενους, από τους μισθωτούς και από τους αυτοαπασχολούμενους. Και το 6% είναι από αυτούς που κατέχουν το 60-65% του ΑΕΠ. Ο ίδιος ο κόσμος πλήρωσε τα κανάλια για να του πούνε τι θα κάνει. Πράγματι. Και μάλιστα λέτε το κάνατε για να στρίξουν τους εργαζόμενους. Αλήθεια, τι φτώχεια καταραμένοι οι καναλάρχες. Μιλάμε πάμπτωχοι. Θα βγουν στη ζητιανιά σε λίγο. Πρώτη σε εμπορικό στόλο η Ελλάδα, στον κόσμο. Και αυτοί οι ιδιοκτήτες, δεν είναι των καναλιών. Είναι και τραπεζών, είναι και μεγάλων εξαγωγικών εταιριών, είναι τα πάντα. Καλά, τελικά αυτή η ιδιωτική σας πρωτοβουλία, εδώ δεν είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι η χούφτα που πίνει το αίμα των εργαζομένων. Δεν μπορούσε να προσφέρει και δεν έπρεπε σε αυτή την πανδημία? Όχι. Ο νόμος είναι ότι η ζωή και ο θάνατος είναι αδιάφορος για το κεφάλαιο όταν δεν έχει κέρδη. Είναι ή δεν είναι? Λέμε αλήθεια ή όχι? Δεν κάνετε μόνο αυτό. Ταΐσατε με φοβερά χρήματα τις ιδιωτικές κλινικές. Διπλασιάσατε το ποσό αποζημίωσης και λέτε ότι κάνετε και επίταξη. Πάμφτωχοι και αυτοί όλοι, ε. Και όχι μόνο αυτό. Τα διάφορα κέντρα ιδιωτικά, στα οποία κατέφυγε απελπισμένος ο κόσμος, γιατί κατέρεε το σύστημα υγείας, τα χρηματοδοτήσατε, γιατί αυτά που πληρώνει ο εργαζόμενος και τα υπόλοιπα που δίνει ο ΕΟΠΗ είναι λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι κλεμμένη υπεραξία της δουλειάς του ιδρώτα των εργαζομένων. Άρα και εδώ σε αυτά, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο μύθος της συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, κύριε Γεραπετρίτη, κατέρευσε. Γιατί και ο ιδιωτικός τομέας τον ταΐζει πάλι ο εργαζόμενος. Και όπως το απέδειξα, όχι μόνο αυξάνοντας την εισφορά όταν πάει να κάνει εξετάσεις, αλλά τα υπόλοιπα πώς καλύπτονται? Από τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή από τους εργαζόμενους. Άρα αυτός ο μύθος έχει καταρρεύσει. Θα μου πείτε, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί βεβαίως έχει σημασία πώς και σε ποιους μοιράστηκαν και πόσα κλπ. Κλπ. Αλλά το κύριο θέμα είναι το εξής. Και δεν είναι πρώτη φορά. Κρίση την πληρώνει ο λαός. Ανάκαμψη την πληρώνει. Εδώ φτάσαμε στον απόγειο. Κυριολεκτικά στον απόγειο.
Ο λαός γονάτισε και τα μεγάλα συμφέροντα κέρδισαν. Δεν τρέπεστε. Δεν κατεβάζετε το κεφάλι. Ξεπατώθηκαν στα κέρδη. Φαρμακοβιομηχανίες, ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά κέντρα τέλος πάντων. Κανάλια, 45 εκατομμύρια. Για δεν τα δυνατε αλλού να ανακουφιστεί ο λαός. Τι θα πάθαιναν, θα πτώχευαν οι μεγαλοεφοπλιστές με τα 80 και 90 καράβια και τις τεράστιες επιχειρήσεις. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός. Επομένως, βγαίνει ένα μεγάλο συμπέρασμα για την καπιταλιστική οικονομία. Δεν λογαριάζει καθημερινά την ανθρώπινη ζωή, τον ανθρώπινο πόνο, κυνηγώντας το κέρδος, αλλά και η ζωή και ο θάνατος εξαρτάται από το αν θα βγάλουν κέρδη ή όχι. Το δεύτερο θέμα της χειραγώγησης, που επικεντρώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια αυτή είναι η χειραγώγηση? Μόνο οι δημοσκοπήσεις? Δεν είναι χειραγώγηση ότι γίνεται πλήση εγκεφάλου από το πρωί μέχρι το βράδυ για να γίνει αποδεκτή η αντιλαϊκή κυβέρνηση? Δεν είναι χειραγώγηση ο μονόδρομος ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση? Εδώ σκύψτε το κεφάλι και πεθάνετε. Αλλά ο καπιταλισμός είναι η λύση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να γίνει. Αλλά θα μου πει κανένας, και εδώ θα απευθυνθώ τέλος πάντων σε αυτά που είπε και ο κύριος Τσίπρας και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλοι. Αντικειμενική πληροφόρηση. Πλουραλιστική πληροφόρηση. Εδώ γελάνε. Ξεκαρδίζονται και κλαίνε βέβαια. Και πρέπει να κλαίνε οι εργαζόμενοι. Καλά, τι νομίζετε, αυτοί που έχουν τα κανάλια θα βάλουν τα χέρια και θα βγάλουν τα μάτια τους? Αυτοί θα προπαγανδίσουν τα συμφέροντα τα δικά τους. Δεν υπάρχει αντικειμενική ενημέρωση και πλουραλισμός σε ένα σύστημα που κυριαρχεί το κεφάλαιο και που ελέγχει όλη την οικονομία. Και να το μικρύνουμε κιόλας, ειδικά μες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, τι να πούμε δηλαδή. Θα πω ορισμένα παραδείγματα, γιατί ορισμένοι εδώ φωστήρες. Ένα λεπτό, να τέλειωσε. Απλώς να ξέρετε ότι εδώ, επειδή είχε μιλήσει ο κύριος... Ξέρω, αλλά μια ομιλήτρια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι. Όχι άλλη μία. Λένε, ας πούμε, για τις ευρωπαϊκές χώρες. Καλά, σε ποιον τα λένε? Σε κανένα που δεν ξέρει το τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι χειρότερη η κατάσταση και από την Ελλάδα. Δεν περνάει προοδευτική ιδέα πουθενά. Δεν βγαίνει άνθρωπος. Κομμουνιστής, καλά, πρέπει να αναστηθεί ο Λάζαρος Γιάννη, που είχαμε ξαναπεί, για να βγει κομμουνιστής σε κανάλια. Υπάρχει τέτοια πιο έξυπνη πολλές φορές. Τέτοια προπαγάνδα ασύλληπτη, απίστευτη. Fake news λέτε. Μα τι fake news, έχουμε διασταύρωση και πλαστογράφηση της ιστορίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αυτό τι είναι? Δεν είναι fake news? Από μερικά παραδείγματα. Siemens. Είχα την τιμή και την τύχη, αν θέλετε, να φάω 900 ώρες επιμέρους του ΚΚΕ στη Siemens. Υπήρχε κατάλογος δημοσιογράφων, ναι ή όχι, που πληρώνονται από τη Siemens για να απαντάνε και να διαφημίζουν? Υπήρχε. Τι έγινε? Πέταξε στα ουράνια. Συνέβη τίποτα? Να η αντικειμενική. Και πού είναι ο Παπαδημητρίου που θα μας πει για κυδεμόνευτη? Άμα γράψεις κάτι που δεν είναι στη γραμμή της εφημερίδας, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια και σου λέει φύγε. Μου το έλεγε δημοσιογράφος και μάλιστα πολύ γνωστή. Τι λέμε, δεν έχει γραμμή κάθε κανάλι και κάθε εφημερίδα? Τι λέτε τώρα, πόσοι κομμουνιστές δημοσιογράφοι υπάρχουν? Μπορεί ελεύθερα να πει ένας? Όχι. Είναι όλα στο κλισέ. Μέσα στο κλισέ. Και λέω ιδιαίτερα για μας δεύτερο θέμα. Στην εξεταστική της Siemens πρόκυψε θέμα με τον τύπο. Και είχε έρθει κορυφαίος παράγοντας, δεν θέλω να πω όνομα, δεν έχει σημασία, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση είπε ανοιχτά ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπάρχουν τα πρακτικά όποιος τον αμφισβητεί, ήρθε στην Ελλάδα και χρηματοδότησε δημοσιογράφους για να προπαγανδίζουν τα μνημόνια ότι είναι καλά κλπ. Και όταν τον ρώτησα στο τέλος, μα σας παρακαλώ μήπως θυμάστε κανένα όνομα, μου είπε ότι έχω ασθενή μνήμη. Και το κατάλαβα, λέω, σας κατανοώ. Αυτό τι είναι? Πληρώνουν ή δεν πληρώνουν παντού για να περνάει η γραμμή η κυρίαρχη του συστήματος? Ήρθε ο κ. Παπαδημητρίου. Ωραία. Αυτά τα ξέρετε?
Δεν τα άκουσα. Θα τα πείτε. Τρίτο θέμα. BBC. Που το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σημαία. Θέλουμε αυτό. Τηλεόραση σαν το BBC. Αυτά είναι καινούργια, δεν είναι. Ωραία. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Στον τέταρτο όροφο, ποιος είναι στο BBC, κύριε Παπαδημητρίου, με τα ρακηδεμόναυτα η MI6, η οποία περνάει όλες τις ειδήσεις. Δίνει μία, είναι η γνωστική τακτική του Γκέμπλες. Δίνει μία αληθινή και περνάει όλο το βόθρο από κάτω. Είναι αλήθεια ή όχι? Είναι. Άλλο παράδειγμα. Το τελευταίο. ΕΡΤ. Καλά τώρα. Είναι δυνατόν να συγκρούεστε για την ΕΡΤ και να βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στα κεραμίδια? Έχω δει εκπομπή, δύο δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ την κάνουν και τέσσερις δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Δεν την ελέγχουν και οι μεν και οι δε. Αν πείτε στο λαό τι συμβαίνει με την ΕΡΤ, θα σου πει τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και δεν θα πει βέβαια ότι είναι σκύλος που ξέρει ξένες γλώσσες, αλλά θα πει ότι είναι η γάτα που νιαουρίζει. Και η γάτα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι όλες οι κυβερνήσεις που χειραγωγούν και τα μέσα ενημέρωση. Εμείς λοιπόν λέμε. Τέλειωσα, παρακαλώ, κύριε παρακαλώ, Πρόεδρε. Παρακαλώ. Τέλειωσα, κλείνω. Είναι βαθύτερα τα θέματα. Ωραία, αλλά τελειώσω. Ούτε λύνονται εσείς. Δεν δέχεστε, και αυτό είναι λογικό. Και δεν σας αφήνουν και δεν θέλετε κιόλας. Δεν δέχεστε ούτε κάποιες αλλαγές να γίνουν. Έστω να υπάρξει το φύλος οικής, της διαφάνειας κλπ. Τροπολογία, τη δικιά μας. Τι μας κάνετε τον καμπόσο εδώ? Για διαφάνειες και τέτοια. Εμείς το καταθέσαμε συγκεκριμένα. Τροπολογία. Κύριε συνάδελφε. Την απορρίψατε όλοι. Και ο λαός μπορεί και πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του, αλλά να ξέρετε, μια φορά τον κοροϊδεύεις, δύο τον κοροϊδεύεις, τρεις τον κοροϊδεύεις, μετά παίρνει το ξύλο και γυρίζει ανάποδο.